Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ελπίζω όλοι και όλες να είστε καλά. Καιρό είχα να ανεβάσω βίντεο, αφήνω τις ταινίες στην άκρη και σιγά σιγά θα ξεκινήσω όσο πιο συχνά μπορώ να ξανανεβάζω βίντεο και να μπαίνω σε μια ροή πιο συχνή. Το σημερινό θέμα έχει να κάνει με τι άλλο, με τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς. Όσοι γνωρίζετε καλά, όσοι έχετε κάνει τις δύο δόσεις Pfizer, όταν περάσει το 9 μηνό, θεωρείσαι ξανά ανεμβολίαστος και επίσημα από το κράτος, αν και εφόσον δεν προβείς στην τρίτη δόση. Εγώ, όσοι με παρακολουθείτε και με ξέρετε, στις δύο δόσεις σταμάτησα και αυτές δεν ήθελα να τις κάνω. Αναγκάστηκα, με αναγκάσανε. Και πέρασε το 9 μήνο και με ενημερώσανε από το γραφείο προσωπικού ότι πρέπει να κάνω ή την τρίτη δόση ή κάθε εβδομάδα, επειδή δουλεύω σε νοσοκομείο, να πρέπει να κάνω δύο rapid test. Είχα αυτές τις δύο επιλογές. Τώρα εγώ, πέρα ότι δεν ήθελα να εμβολιαστώ, δεν εμβολιάστηκα τις δύσκολες στιγμές όταν ο κορονοϊός ήταν χάλια και οι άνθρωποι φεύγανε καθημερινά. Θα εμβολιαστώ τώρα που δεν υπάρχει τίποτα? Προφανώς και όχι. Οπότε, από σήμερα, από αυτή τη βδομάδα, ξεκίνησα να κάνω δύο rapid test την εβδομάδα, Δευτέρα και Τετάρτη, για να μπορώ να συνεχίσω να πηγαίνω στην εργασία μου. Και για να καταλάβετε τώρα τα επιστημονικά δεδομένα, έτσι. Εγώ ήμουνα ανεμβολίαστος, άλλαξα ομάδα, πήγα στους εμβολιασμένους και τώρα ξανά γύρισα στην προηγούμενη ομάδα, στους μη εμβολιασμένους. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική εξήγηση. Όλα όσα γίνονται, όσα επιθυμούν, είναι να κάνεις το εμβόλιο. Δεν έχει να κάνει με την υγεία σου, με τον κορονοϊό. Για κάποιο λόγο, όλοι έχουμε, φανταζόμαστε, γιατί, τις συνωμοσίες, όλα αυτά, όλα είναι για να κάτσεις να κάνεις το εμβόλιο. Είτε για τον α λόγο, είτε για το β, είτε για το γ. Τώρα, και με τριπλά εμβολιασμένους που συνομιλώ και επικοινωνώ καθημερινά, μου λένε ότι η τρίτη δόση, οι περισσότεροι, ήταν η τελευταία. Δεν έχουν σκοπό να κάνουν και τέταρτη. Γιατί, όπως βλέπετε και στην τηλεόραση, καθημερινά, μέσα στη βδομάδα, πετάγονται συζητήσεις στα κανάλια. Όποιος τα παρακολουθεί, τέλος πάντων, βγαίνουν υπουργοί, γιατροί, επιστήμονες και συζητάνε από Σεπτέμβρη για την τέταρτη δόση. Και εγώ αναρωτιέμαι, εδώ τώρα πόλεμο έχουμε, ακρίβεια έχουμε, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Έρχονται δύσκολοι καιροί. Τώρα το μέλημά μας είναι ο εμβολιασμός. Τόσο λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αλλά το εμβόλιο, έτσι. Έχω περιέργεια να δω από Σεπτέμβρη τι μεθόδους θα ακολουθήσουν για να ξεκινήσουν πάλι την τρομοκρατία, τον εκφοβισμό, ώστε να αναγκάσουν τους περισσότερους να κάνουν και άλλη μία δόση. Εμένα η συνδρομή μου έληξε και δεν την ανανέωσα. Από σήμερα κάποιοι στην αρχή με βρίζατε. Έτσι με φωνάζατε. Έκανες το εμβόλιο, έκανες, έδειχνες. Από σήμερα δεν θέλω σχόλια, είσαι εμβολιασμένος. Είμαι και επίσημα ανεμβολίαστος. Είναι σαν να μην τα έκανα. Έτσι θεωρεί το κράτος. Οπότε, σχόλια αρνητικά, δεν θέλω να ακούω, έτσι. Είμαστε το ίδιο. Εσείς που δεν εμβολιαστήκατε καθόλου με μένα που έκανα τις δύο δόσεις, είμαστε το ίδιο. Έρχονται δύσκολες καταστάσεις. Φροντίστε όλοι και όλες να είμαστε ενωμένοι, να μην μας διαχωρίσουν πάλι σε ανεμβολίαστους, εμβολιασμένους, σε ψεκασμένους, σε. Φροντίστε να είμαστε ενωμένοι και όχι διαχωρισμένοι.
το ξέρετε το σύστημα, πάλι θα φροντίσουν να μας χωρίσουν σε κοινωνικές ομάδες, ώστε να μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Εγώ σας έχω πει ότι δεν έχω καμία διαφωνία με αυτόν που εμβολιάστηκε, με αυτόν που δεν θέλησε να εμβολιαστεί. Το θέμα είναι να είσαι ελεύθερος να κάνεις αυτό που επιθυμείς. Φροντίστε να είμαστε ενωμένοι. Έρχονται δύσκολες στιγμές. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεό μου. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Φιλιά πολλά σε όλους και υγεία πάνω απ' όλα.